Πάμε ζωντανά στην Κέρκυρα, στον απεσταλμένο μας Χρήστο Ρατουλάκο. Χρήστο, καλησπέρα, να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες. Καταρχήν, πού βρίσκεται τώρα το πλοίο, το μοιραίο πλοίο, και τι γίνεται με την επιχείρηση που έχει σταματήσει για τον εντοπισμό των 12 αγνοωμένων. Εδώ και λίγη ώρα, Νίκο, έχει ξεκινήσει η ρημούκληση του πλοίου προς την πλευρά της Κέρκυρας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο βόρειο στενό της Κέρκυρας, ανάμεσα στο νησί της Κέρκυρας και την Αλβανία. Εκεί φαίνεται λίγο νοτιότερα θα παραμείνει. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, διότι από αύριο νωρίς το πρωί, με βάση τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και στην Αδριατική και στη βόρεια πλευρά του Ιωνίου. Και έτσι λοιπόν, επειδή υπήρχε σοβαρότατη κίνδυνη όσον αφορά το πλοίο, αποφασίστηκε να μεταφερθεί νοτιότερα, πιο κοντά προς την Κέρκυρα. Θα προσπαθήσουν να το πάνε, Χρήστο, μου έλεγαν, από το λιμενικό κοντά στην Κασιόπη, στη βόρεια Κέρκυρα. Δεν ξέρω πόσο κοντά μπορούν να φτάσουν, με δεδομένο ότι και το πλοίο Κυμωνή κινδύνου φλέγεται και υπάρχει θέμα αν θα καταφέρει να παραμείνει στην επιφάνεια με τόσο νερό που του ρίχνουν για να σβήσει φωτιά. Νίκο, αυτή την ώρα που μιλάμε, από ό,τι μας πληροφορούν, ακούγονται συνεχώς εκρήξεις από το πλοίο. Δυστυχώς η φωτιά καίει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο κατάστρωμα και στο χώρο που είναι ο καπετάνιος του πλοίου. Αυτή τη στιγμή έχει παραδοθεί όλο στις φλόγες. Υπάρχουν τα ρημουλκά, υπάρχουν και τα πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης και το πυροσβεστικό πριάριο. Από το νερό το οποίο ρίχνουν προκειμένου να βελτιώσουν κάπως τις συνθήκες, υπάρχει μια κλίση ελεγχόμενη αυτή τη στιγμή. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι η εξωτερική θερμοκρασία από το πλοίο είναι κοντά στους 500 βαθμούς Κελσίου. Και παραπάνω, πάνω στο κατάστρωμα, λοιπόν, μου έλεγαν ότι το λιμενικό φτάνει τους 600 βαθμούς, και αυτός είναι ο λόγος, Χρήστο, που σταμάτησαν από το πρωί, ενώ σχεδίαζαν να ανέβουν πάνω οι κομάντος, το πάγωσαν αυτό, ρίχνουν μόνο περιμετρικά για να το ψήξουν και όχι μέσα στο φλεγόμενο κατάστρωμα, γιατί εκεί με τόσο νερό υπάρχει πρόβλημα. Οι άνδρες της ΕΜΑΚ, Νίκο, όπως πληροφορούμαστε, είναι ακριβώς δίπλα από το πλοίο. Προσπαθούν να μετρήσουν την εξωτερική θερμοκρασία, ώστε να δουν ότι και μέσα η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει. Χαρακτηριστικά, όπως μου είπανε, οι 500-600 βαθμοί έξω και στο κατάστρωμα είναι σχεδόν διπλάσιοι μέσα στους χώρους του πλοίου, λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου. Περιμένουν με την πρώτη ευκαιρία που θα πέσει η θερμοκρασία να μπουν μέσα. Ό,τι ώρα και αν είναι, μας λένε, θα προσπαθήσουν να μπουν στο πλοίο με την ελπίδα να βρουν κάποιον από τους 12 αγνοούμενους ζωντανό. Ωστόσο, αυτή την ώρα είναι απαγορευτικό, όπως μας λένε, οι συγγενείς τους, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ στην Κέρκυρα, περιμένουν μέχρι και την τελευταία στιγμή να γίνει μια προσπάθεια όσο το δυνατόν και όσο είναι εφικτό να μπορέσουν τα ειδικά κλιμάκια της πυροσβεστικής να μπουν μέσα στο συγκεκριμένο χώρο για να δουν εάν υπάρχουν επιζώντες, τρεις Έλληνες και οι υπόλοιποι είναι από διάφορες χώρες. Και βέβαια ήρθαν εδώ με την ελπίδα να ακούσουν κάτι καλό. Γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο, προχωρούν σε καταγγελίες, θα τις ακούσουμε και σε λίγο. Πολύ σοβαρές καταγγελίες. Χρήστο, θέλω να σταθούμε στον αριθμό των αγνοωμένων. Επειδή όλοι οι διασώστες λένε ότι έχουμε ερευνήσει εξονικιστικά τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το φλεγόμενο πλοίο, θεωρούν βέβαια ότι οι 12 αγνοούμενοι, τουλάχιστον 12 αγνοούμενοι, είναι εγκλωβισμένοι στα γκαράζ του μοιραίου πλοίου. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν κι άλλοι από τους 12? Διότι ήδη σώθηκε χθες ένας από το Αφγανιστάν, ένας μετανάστης, που κανείς δεν ήξερε ότι είναι πάνω στο πλοίο. Είναι κάτι το οποίο τους προβληματίζει. Προς το παρόν μένουμε στο επίσημο στοιχείο και μιλάμε για τρεις Έλληνες, 8 Βούλγαρους, έναν Τούρκο και έναν Λιθουανό. Αυτό είναι το επίσημο. Δεν γνωρίζει, δεν μπορεί να γνωρίζει κανένας, Νίκο, αν έχει μπει κάποιος μετανάστης, που συχνά πυκνά συμβαίνει εδώ στα δρομολόγια από την περιοχή του Ιωνίου, την Πάτρα, την Ιγουμενίτσα, να μπαίνουν μετανάστες με προορισμό την Ιταλία. Δεν είναι κανένας σε θέση να το πει εάν υπάρχει κάτι τέτοιο ή όχι, γιατί όπως γνωρίζουμε, δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα κρύβονται μέσα στα φορτηγά, περνούν με πολλούς τρόπους, κινδυνεύουν και οι ίδιοι προκειμένου να περάσουν στην Ιταλία. Δεν μπορεί κανένας να μας πει με σιγουριά, μιλάμε για περισσότερα δρόμο. Όπως και συμβεί και στο Norman Atlantic το 2014 στις 28 Δεκεμβρίου. Τελευταίο ερώτημα. Εν μέσω όλων αυτών των καταγγελιών, προσήχθησαν στον εισαγγελέα νωρίτερα ο πλοίαρχος και δύο μηχανικοί? Ακριβώς στα πλαίσια της έρευνας που έχει ξεκινήσει από τον εισαγγελέα εδώ στην Κέρκυρα, Νίκο, έχει ξεκινήσει μια προκατακτική εξέταση. Συνελήφθησαν και αφέσαν ελεύθεροι και ο καπετάνιος του πλοίου και οι δύο μηχανικοί, προκειμένου να καταθέσουν το τι ακριβώς γνωρίζουν. Από ό,τι λένε οι εισαγγελικές πηγές, η έρευνα θα προχωρήσει, θα ληφθούν και άλλες καταθέσεις από τα μέλη του πληρώματος, όπως επίσης και από τους πολίτες που ήταν μέσα στο πλοίο. Και είναι και εκεί η Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων. Σε λίγο θα έχει ο Μίλτος Σακελάρης αποκλειστικές πληροφορίες από πηγή της Επιτροπής. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Χρήστο Ρατουλάκο.